Όπως πολύ σωστά είπες, Λίνα, σε βάθος επταετίας θα εκταμιευτούν τα χρήματα, είτε είναι δάνεια, είτε είναι επιχορηγήσεις. Και βέβαια το σημαντικό είναι ότι δεν θα υπάρχουν μνημόνια, όμως θα υπάρχει έλεγχος. Και κάθε φορά που θα προχωράει ένα έργο και θα εκταμιεύονται ένα ποσό, θα πρέπει αυτό να λαμβάνει τη σύμφωνη γνώμη των υπολείπων χωρών. Τώρα, να δούμε πού πηγαίνουν τα χρήματα. Καταρχήν, οι εκταμιεύσεις σε πράσινη ανάπτυξη, υποδομές και ψηφιακό κράτος. Το Ταμείο Ανάκαμψης, λοιπόν, από το Ταμείο Ανάκαμψης η Ελλάδα θα λάβει 32 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 20 δισεκατομμύρια θα είναι δάνεια, όπως είπαμε και πριν, και τα 12 δισεκατομμύρια επιχορηγήσεις. Έχει αλλάξει η ζυγαριά, ήταν λίγα περισσότερα τα χρήματα των επιχορηγήσεων, άλλαξε αυτό τελευταία στιγμή. Αυτά, όπως είπαμε, λοιπόν, θα πάνε προς πράσινη ανάπτυξη, υποδομές και ψηφιακό κράτος. Είναι δομικά τα χαρακτηριστικά των αλλαγών αυτών. Καταλαβαίνεις πως θα υπάρξουν μεγάλες συζητήσεις για το πώς ακριβώς ποιοι ακριβώς θα είναι οι τομείς στους οποίους θα κινηθούν αυτά τα χρήματα. Ενώ και στον προϋπολογισμό της Κομισιόν, από τον προϋπολογισμό θα λάβει η Ελλάδα 38 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν προς αγροτική πολιτική και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ανάπτυξης του 2021-2027, δηλαδή τουρισμό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λιανικό εμπόριο, ψηφιακές επενδύσεις, κατασκευές, υγεία φυσικά και στον αγροτικό κλάδο. Θα είναι κάτι σαν το γνωστό μας ΕΣΠΑ, τα χρήματα αυτά που θα δοθούν στην ελληνική οικονομία. Ακριβώς. Θα είναι επιχορηγήσεις και δάνεια. Μάλιστα. Λοιπόν, δάνεια, θα δούμε αν αυτό σημαίνει και μνημόνιο ή γίνεται πολύς λόγος για το πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Ας ακούσουμε τι είπε το πρωί ο κύριος Κυλακάκης που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ, Βασίλη. Είναι χρήματα που το πρόσθετο κομμάτι που είναι πάνω από 30 δισεκατομμύρια και αφορά το Next Generation EU θα έχει μεγαλύτερη ευελιξία από ότι το τρέχον ΕΣΠΑ, συνεπώς έχει δυνατότητες σημαντικής απορρόφησης και πολύ γρήγορης απορρόφησης, αυτό είναι και το κλειδί. Είναι μια μέρα ιστορική για την Ευρώπη, γιατί πηγαίνουμε πια σε έναν προϋπολογισμό που αντιστοιχεί κάπως στο πραγματικό μέγεθος της Ευρωπαϊκής Υπήρου.